εναντίον της Χισπολάχ και αυτόν είναι αναμενόμενο και είναι εν εξελίξη. Δεν θα έχουμε επανάληψη του σκηνικού του 1982 όταν το Ισραήλ εισέβαλε και μπήκε βαθιά μέσα στο Λίβανο μέχρι την κοιλάδα Μπεκά και ενεπλάγησε στρατηγική αντιπαράθεση με τη Συρία τότε, ούτε και το 2006 που έδειξε και τις δυνατότητες της Χισπολάχ και τους περιορισμούς του Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν μπορεί να διεξάγει αυτή τη στιγμή δύο πολέμους ταυτόχρονα αν δεν ξεκαθαρίσει το ένα μέτωπο. Το πιο ενδιαφέρον από όλα όμως είναι το Ιράν. Είναι το αναμενόμενο. Θεωρείτε χτύπημα. Ότι θα υπάρξει χτύπημα σε υποδομές πετρελαίου, σε πετρελαϊκές εγκαστάσεις? Άρα, αυτό είναι το πιο ουσιαστικό και είναι και πολύ εύλογο και το πιο κύριο ερώτημα το οποίο καλείται κάποιος αναλυτής να απαντήσει. Το Ισραήλ θα απαντήσει. Είναι δεδομένο. Το Χ είναι διακεκριμένη θέση του Ισραήλ, οπότε αναμένουμε το χτύπημα. Το πού, πότε και πώς δεν μπορεί να ξέρει κανείς. Μόνο οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ και ο Πρωθυπουργός του και η κυβέρνηση του Ισραήλ. Μιλούμε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να ενημερωθούν την τελευταία στιγμή, αλλά υπάρχει ένας διάβλος αυτή τη στιγμή και πολύ σωστά έχει θέσει το θέμα των Ηνωμένων Πολιτείων. Υπάρχουν τρεις επιλογές οι οποίες έχουν συζητηθεί. Η πρώτη είναι να χτυπηθεί υψηλόβαθμο τέλεχο, όπω έγινε στην περίπτωση του Χανίγια και του Νασράλα, για τη Χαμά και τη Χισπολάχ αντιστοίχω. Εκεί το αποτέλεσμα θα είναι καθαρά επικοινωνιακό. Δεν αλλάζει κάτι. Απλώ θα είναι ταπεινωτικό προ ώρα για το Ιράν, χωρί όμω να αλλάζει κάτι. Αν και είναι μετά από αυτά τα δύο χτυπήματα, Νασράλα και Χανίγια, εξαιρετικά δύσκολο. Το δεύτερο, το οποίο συζητείται, είναι οι πυρηνικέ εγκαταστάσει. Και αυτόν το θεωρώ εξαιρετικώς δύσκολο, γιατί οι πυρηνικές εγκαταστάσεις, μάλλον το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ήταν στο μικροσκόπιο εδώ για αρκετά χρόνια. Δεν μπορούν να το χτυπήσουν, διότι εκτός του ότι έχει διασπορά, έχει υψηλό βαθμό ασφαλείας. Το τρίτο χτύπημα είναι αυτό το οποίο έχει να κάνει με τις υποδομές οι οποίες υποστηρίζουν οικονομικά τη δυνατότητα του Ιράν να εξοπλίζεται στρατιωτικά, να πλήττει δηλαδή το Ισραήλ με πυράβλους και να χρηματοδοτεί το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ποια είναι η πηγή οικονομική, είναι τα πετρέλαια. Το Ιράν έχει περίπου 9 με 10% των παγκοσμίων αποθεμάτων, αποδειγμένων παγκοσμίων αποθεμάτων πετρελαίου. Απλώς ενδεικτικώς σας λέω ότι η επίθεση του Ιράν πριν από λίγες μέρες ισούται οικονομικά με τις εξαγωγές πετρελαίου για δύο μέρες που κάνει το Ιράν. Η λογική του Ισραήλ είναι να χτυπήσει αυτές τις υποδομές. Να χτυπήσει τις υποδομές ούτως ώστε να στερήσει το Ιράν από το να εξοπλίζεται, αλλά και ταυτόχρονα να οδηγήσει σε αλυσιδωτές οικονομικές συνέπειες το Ιράν, ούτως ώστε σε βάθος χρόνου να αποδυναμώσει το καθεστώς και να καταρρεύσει. Γιατί η Χισπολάχ και η Χαμάς πιστεύει ότι το Ισραήλ μπορεί να αντιμετωπιστούν. Το πρόβλημα είναι, το Ισλαμικό καθεστώς του Ιράν. Όμως εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες πιέζουν αυτή τη στιγμή να μην προχωρήσει το Ισραήλ σε χτυπήματα στην πετρελαϊκή υποδομή του Ιράν, διότι θα αυξηθεί απότομα η τιμή του πετρελαίου, θα πάει με ταχύτατους ρυθμούς πάνω από 100 δολάρια και θα προσεγγίζει τις επόμενες μέρες ίσως και τα 200 σύμφωνα με εκτιμήσεις. Αυτό ποιους θα πλήξει? Θα πλήξει τη δυτική οικονομία, η οποία ήδη βρίσκεται σε κρίση, σε οικονομικά προβλήματα λόγω του συνεχιζόμενης κρίσης στην Ουκρανία, αλλά ταυτόχρονα οι πετρελαϊκές κρίσεις γίνονται ενίοτε και αντικείμενο εσωτερικών προβλημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή σε ποια διαδικασία βρίσκονται? Εκλογών. Οπότε το χτύπημα αυτών μπορεί να προκαλέσει αρνητικές συνέπειες στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, φυστάμε, η οποία επιδιώκει να επανεκλεγεί. Οπότε εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, μια σύγχυση που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την πρόβλεψη για το χτύπημα του Ισραήλ που ούτως ή άλλως θα γίνει. Αλλά κλείνοντας, από ότι και το Ιράν είναι προσεκτικό στο πώς θα χτυπήσει το Ισραήλ, και το Ισραήλ θα είναι προσεκτικό, διότι αν έχει λόγο, ένα λόγο το Ισραήλ, να μην έχει δύο μέτωπα με τη Χαμάς
και την Χεσπολάχ, αντιλαμβάνεστε πόσους λόγους έχει να μην ανοίξει και έναν τρίτο μέτωπο με το Ιράν, που αυτόν σε βάθος χρόνου, όσο πανίσχυρο και αν φαίνεται το Ισραήλ, μπορεί να το αποδυναμώσει. Και επειδή σε μερικές μέρες κλείνουμε ένα χρόνο από την έναρξη αυτού του πολέμου, πόσο θεωρείτε ότι θα διαρκέσει? Η διάρκεια, μιλούμε για τη Γάζα, έτσι, με τη Χεσπολάχ θα συνεχιστεί. Είναι δεδομένο αυτό. Με το Ιράν, όταν σταματήσει η κρίση στη Γάζα, θα υπάρξουν τα χτυπήματα με την Χεσπολάχ και ίσως να έχουμε μια απλή επανάληψη του παρελθόντος με το Ιράν, με κατέρωθεν επιθέσεις. Ο στόχος θα τερματιστεί αυτή η κρίση, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, όταν υλοποιηθεί ο πρώτος στόχος του Ισραήλ, που είναι η απελευθέρωση ή διακρύβωση της τύχης των εναπομεινάντων ομήρων, που σήμερα υπολογίζονται στους 99. Αν το πετύχει αυτόν το Ισραήλ, τότε θα πάει σε διαπραγματεύσεις, διότι ούτε η μια ούτε η άλλη πλευρά πάει σε διαπραγματεύσεις, διότι χρησιμοποιούν το θέμα των ομήρων ως ένα μοχλόν εκβιασμού. Και εκεί πάλι θα έχουμε διαφορές, αλλά το Ισραήλ ήδη είναι πλέον στρατιωτικά στη Γάζα, θα κρατήσει τη Γάζα για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να εξοντώσει και τους τελευταίους πυρήνες της Χαμάς και μετά να πάει σε μια διαπραγμάτευση. Μπορεί σήμερα ρητορικός και διπλωματικός αραβικά κράτη, όπως η Αίγυπτος, η Ορδανία, η Σαουδική Αραβία, η Συρία, να μιλούν για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων. Όμως κατά βάθος δεν θέλουν μια νίκη της Χαμάς. Διότι η Χαμάς εκφράζει το Ισλαμικό κίνημα, συμβολίζει για τις χώρες τους το Ισλαμικό κίνημα, δηλαδή τα κινήματα τα οποία είναι εναντίον των σημερινών καθεστώτων που κυβερνούν αυτά τα κράτη. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.